σπρώξιμο. Σπρώξιμο. Αυτή την εκπαίδευση του έχω να δώσει αυτού μου. Αυτό θέλει να εκτελεστεί κατευθείας. Αδιανόητο να συμβαίνει αυτό, έτσι. Εδώ έρχομαι τώρα τόσα χρόνια εδώ πέρα. Το λιμενικό δεν φεύγει από το καράβι, αν δεν φύγει το καράβι. Ναι, εδώ έχει τύχει το ίδιο πράγμα, και γύρισε, έκανε όπισε το καράβι το άλλο και πήρε τον επιβάτη. Και εκεί πέρα τον έσπρωξε και τον έριξε μέσα. Εσείς αυτό έχετε κάποιους συγγενείς σας που ταξιδεύει στο συγκεκριμένο κλαίο? Όχι, όχι, κοπέλα μου. Όχι. Είναι ντροπή για την αυτιλία μας αυτό το πράγμα. Γιατί αυτοί που μπαίνουν με διορισμούς, δεν ξέρω τον κύριο, μπαίνουν με διορισμούς και δεν κάνουν εκπαίδευση κανονικά. Γιατί τον επιβάτη τους λένε να τον εσέβονται μέχρι τη τελευταία στιγμή. Και αυτοί δεν τον εσεβαστήκαν. Ήταν έγκλημα, είπατε στην αρχή. Έγκλημα είναι. Ναι. Δεν φταίει ούτε ο πλοίαρχος, φταίνουν δύο άτομα φταίνε εκεί πέρα. Αυτός που τον έσπρωξε και αυτός που ήταν από πάνω και τότε είναι εντελώς. Όλος ο κόσμος επάνω που ήταν έχει βίντεο. Εσείς όμως το είδατε. Εγώ δεν το είδα. Το βίντεο. Ναι. Τα είδαμε. Πώς τι σκέφτεστε. Τι σκέφτομαι, ότι είναι εγκληματίες όλοι. Και να πρέπει να φύγουν όλοι από εδώ. Σοκαριστικό. Σοκαριστικό. Και ο κόσμος που είναι μέσα, οι σοκαρισμένοι είναι. Εσείς περιμένετε κάποιο δικό σας? Ναι, περιμένω. Τι σας είπε? Ότι έχουν βίντεο όλοι. Και έχουν δει όλο το σκηνικό. Βλέπανε. Όλα τα έχουν δει, όλα. Και τον άνθρωπο την ώρα που γύρισε, που ήταν πηγμένος, βλέπανε. Εκεί έχουν σοκαριστεί όλοι. Είναι μια εικόνα που σε στοιχειώνει, δεν μπορείς να... βέβαια, βέβαια. Αδιανόητο, έτσι. Αδιανόητο. Εδώ σκυλί βλέπεις και προσπαθείς να το κρατήσεις. Φαντάζομαι έχετε ταξιδέψει πολλές φορές. Να. Έχει τύχει να σε περιμένουν, ρε παιδί μου, την τελευταία στιγμή να... Παιδιά, αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο, δηλαδή δεν γίνεται. Τι να πω. Εσείς που έχετε δουλέψει κιόλας, η εκπαίδευσή σας αυτό λέει να κάνετε? Η εκπαίδευση είναι ζωτή για να πας μέσα. Να πεις έναν άνθρωπο να μπει μέσα. Και λεφτά να μην έχει, το να πας μέσα. Όχι να το πετάς. Κοιτάξτε να δείτε. Ήταν κακιά στιγμή και την ώρα. Ο υπάρχος ήταν ένα τόσο καλό παιδί. Τώρα εκείνη την ώρα. Το ξέρατε τον υπάρχο? Τον είχαν έτσι. Ξαποστάσεις. Ναι, δούλευα εδώ. Είναι 35 αυστηρός, χρόνια. Είναι... Όχι, μαλακός. Εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα, ρε παιδιά, ήταν κακιά στιγμή. Πού σας φάνηκε όταν το είδατε τον ίδιο? Μου ήρθε, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μου, έχουν δει. Και... τελευταία στιγμή όμως τον επιβάτη δεν τον πετάτε έξω, έτσι? Όχι, δεν τον πετάνε. Τώρα, εκείνη σου λέω, αυτή τη στιγμή ήταν κακιά στιγμή. Τι να σας πω. Ένα μπάχαλο, παιδιά, ένα μπάχαλο. Ρίχθηκαν όλοι πίσω γιατί για κάποιο λόγο φοβούνται. Για ποιο λόγο να φοβόμαστε? Μπορεί να ήμουν εγώ. Μία μάνα κλαίει σήμερα, ένας αδερφός κλαίει σήμερα. Άρα τι κάνουμε? Απάντηση μέσα από εκεί πήρατε. 36 χρονών, την ίδια ηλικία έχω. Αυτή τη στιγμή τρέμω γιατί το είδα εγώ με τα μάτια μου. Το είδατε, είστε στο κατάστρωμα? Ναι, ακριβώς εκεί ήμουν. Μπορείτε να μας περιγράψετε τι είδατε εσείς? Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή. Πώς το χαρακτηρίζετε? Έχω κάνει ήδη κατάθεση, μία ώρα κατάθεση. Τα υπόλοιπα θα τα βρείτε από την κατάθεσή μου. Όταν εσείς όλοι φωνάζατε. Δεν βοήθησε κανείς. Δεν βοήθησε κανείς, απλά κλείσαν την πόρτα. Εσείς και το πλοίο, ναι, και το πλοίο προχωρούσε. Φωνάζαμε. Αλλά και τι έγινε? Απάντηση πήρα. Έφευγε το πλοίο μετά από μία ώρα περίπου 50 λεπτά. Με βγάζουν όλες οι κάμερες. Έτσι, κάποια στιγμή το που θα βγω λίγο πιο έξω θα την πληρώσω. Είμαι ξένος, είμαι Αλβανός. Ναι, τι έγινε τώρα? Τι έγινε? Απλά σπρώξανε έναν άνθρωπο. Λέγανε για ένα εισιτήριο. Λέγανε ότι είναι τρελός, ότι θες ακούς μέσα από το πλήρωμα. Ειδοποίηση μόνο πήραμε όταν μπήκαμε μέσα στο λιμάνι. Εσείς τους φωνάξατε από πάνω? Και φωνάζαμε το ίδιο του κάνε. Απλά γύρισε και μας κοίταξε ειρωνικά. Και έδινε εντολή να φύγει το καράβι. Πολύ απλά. Πήγαμε στον καπετάνιο, 4 άτομα. Και ένα μωρό παιδί μαζί μας που είδε το συμβάν, είναι 6 χρονών. Και απλά μας κλείσανε τις πόρτες. Τι σας είπε ο καπετάνιος? Απλά μας κλείσανε τις πόρτες και τα φώτα. Δεν υπήρχε τίποτα. Απλά. Το όνομά σου πείτε μας ξανά. Με Μάι Μπεσιάν. Όμως φωνάζανε, δεν. Τι επικράτησε μετά στο πλοίο? Μετά στο πλοίο τι έγινε? Ψιλοπανικός. Οι άνθρωποι ήταν όλοι ταραγμένοι.
Αυτό. Αλλά δεν το ξέραν όλοι, ήταν μόνο αυτοί που ήταν μπροστά πότε εδώ. Πότε σας ειδοποίησαν εσάς ότι κάτι συμβαίνει ώστε να γυρίσει το πλοίο πίσω? Μετά από μία ώρα και όταν, δηλαδή, μάλλον όταν επιστρέψαμε Πειραιά. Φαντάζομαι είδατε το βίντεο, το ναι. Είδατε. Ναι. Ποιο είναι το συναίσθημά σας βλέποντας αυτό το βίντεο? Είμαι σοκαρισμένη βασικά. Είμαι σοκαρισμένη, δεν έχω τι να πω. Δηλαδή, είναι σοκαριστικό. Και μετά μέσα στο πλοίο τι σας λέγανε? Δεν μας είπανε κάτι. Δεν, δηλαδή από το πλήρωμα δεν είχαμε καμία. Ναι, ανακοινώσεις τύπου όποιος είδε κάτι να πάει να δώσει κατάθεση. Αυτό. Ήταν, καμία ήταν, όμως περαιτέρω ενημέρωση. Έξω στο κατάστημα, φαντάζομαι και παιδιά. Ναι, βέβαια. Ναι, είναι και παιδιά είδανε το συμβάν. Και φώναζε ο κόσμος. Ναι, και φώναζε ο κόσμος. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Τίποτα. Ο καράβι τίποτα. Συνέχισε κανονικά. Ναι, έφυγε κανονικά το καράβι. Και μάλιστα έμαθα ότι οι άνθρωποι πήγαν να επικοινωνήσουν με τον καπετάνιο να τον ενημερώσουν οι ίδιοι που το είδανε. Και δεν τους δέχτηκε. Ότι γιατί δεν πετάτε ένα ψηφίδι, ο άνθρωπος είναι μέσα, γυρίστε πίσω. Αλλά δεν έγινε κάτι, φύγαμε. Κανονικά. Κανονικά και μια ώρα μετά μας ειδοποίησαν να γυρίσουν. Δεν είπατε καμία επικοινωνία, κοινωνήσατε τον καπετάνιο, γιατί είναι αυτό, γιατί δεν γυρνάει το πλοίο πίσω, ο άνθρωπος είναι μέσα στη θάλασσα. Εγώ δεν ήμουν μπροστά, δεν το αντιλήφθηκα τότε που συνέβη. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι μετά την ανακοίνωση, ότι επιστρέφουμε πίσω στο λιμάνι. Πιάσαμε κουβέντα με πολλά άτομα που ήταν μπροστά και το είδανε. Κάποιοι το καταγράψαν κιόλας. Έχετε εσείς κάποιο βίντεο κάτι στο κινητό σας? Όχι, όχι, όχι. Όταν είδατε το βίντεο, σήμερα το πρωί που είδατε το βίντεο, ναι. Το τι συνέβη, ποιο είναι το συναίσθημά σας, τι σκεφτήκατε? Παιδιά, είναι τραγικό. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εγώ ταξιδεύω πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό το ότι φεύγει το πλοίο και η πόρτα ανεβαίνει στην πορεία. Για μένα είναι τραγικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο λόγο ασφαλεία, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν και αν έχουν κάποιο οπτικό πεδίο ανοιχτό, δεν ξέρω γιατί. Αλλά πολύ πηδάνε τελευταία στιγμή, αλήθεια είναι. Η ψυχολογία των επιβατών, ποια ήταν κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών? Να σας πω την αλήθεια, δυστυχώς δεν ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα. Δηλαδή δεν συζητήθηκε καθόλου. Αποσιοποιήθηκε, δηλαδή και από τον ίδιο τον κόσμο δεν πολύ συζητήθηκε. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Όχι, όχι. Όχι, το πλήρωμα τίποτα και μάλιστα ήταν και λίγο ασαφή τα σχόλια. Δηλαδή για το περιστατικό που συνέβη στο λιμάνι, τέτοιες εκφράσεις χρησιμοποιούσαν, δεν χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς πιο πολύ ενημερωθήκαμε από το διαδίκτυο, να σου πω την αλήθεια, από συγγενείς. Σαν άνθρωπος βλέποντας αυτό το βίντεο, πώς νιώθετε? Και έγινε δίπλα σε είναι κρίμα, είναι αποτροπιασμός. Δηλαδή τώρα για ένα εισιτήριο θα μπορούσαν να τον πάρουν μέσα στον άνθρωπο, αφού μπήκε που μπήκε, έστω και τελευταία στιγμή. Να του κόψω ένα πρόστιμο, να τον βάλω να πληρώσει, να δώσει την ταυτότητά του στη ρεσεψιόν και να το λύσουν εδώ στο... Είχε εισιτήριο. Αυτό πήγε. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Μας λένε μία ώρα νωρίτερα, μισή ώρα νωρίτερα, με έχουν αυτοκίνητο μία μισή ώρα νωρίτερα. Τα διαβάζουμε, αυτά στα εισιτήρια, είναι στους όρους. Αλλά και απ' την άλλη, εντάξει, υπάρχουν και περιπτώσεις που θα γίνει μια παρατυπία. Μπορούμε να έχουμε μια ελαστικότητα 2-3 λεπτότερα, μην τρελαθούμε.